Τα γήπεδα σε Νύψα, Μάκρη, Άνθια, Πέπλο, Χιλή, Δωρίσκο αλλά και το στάδιο Φώτης Κοσμάς είναι οι αθλητικοί χώροι στους οποίους δρομολογούνται παρεμβάσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Την 3η, 29 Ιανουαρίου, η Οικονομική Επιτροπή ανακήρυξε ως οριστικό ανάδοχο εταιρεία η οποία προσέφερε έκπτωση που ξεπερνούσε το 45% στο έργο με αρχικό προϋπολογισμό που άγγιξε τις 190.000 ευρώ. Με αυτό το έργο, το οποίο ήταν προϋπολογισμού 190.000 ευρώ και έχει μια έκπτωση της τάξης του 45%, θα λύσουμε το πρόβλημα διαπαντός. Πρόκειται για λειτουργικό θέμα κατά κύριο λόγο, μιας και ήταν και πολύ δύσκολο για τους εργαζόμενους εκεί να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία χειροκίνητα, να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Τη στιγμή μάλιστα από την ίδια στιγμή υπήρχαν μέσα στο γήπεδο πάρα πολλοί αθλητές τόσο του ποδοσφαίρου όσο και του στίβου. Το έργο βάσει των προδιαγραφών του περιλαμβάνει γενική βελτίωση των χώρων άθλησης αλλά και εγκατάσταση υπόγειου συστήματος άρδευσης. Αξίζει να σημειωθεί πως το γήπεδο της Νύψας, παρά το γεγονός πως η τοπική ομάδα έχει επί της ουσίας διαλυθεί, θα χρησιμοποιείται για αγώνες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Νομού. Εξού και επελέγει μέσα στο μπουκέτο των γηπέδων του συνολικού έργου. Από εκεί και πέρα, επειδή ήδη κάποιοι φίλοι που ασχολούνται, δραστηριοποιούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται να μάθουν, θέλω να ενημερώσω ότι σε συνεργασία με τις οικονομικές μας υπηρεσίες και με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Παντελίδη, έχουμε ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό επιπλέον για το 2019, ώστε να εντάξουμε σε παρόμοια διαδικασία με το ίδιο έργο, να εντάξουμε και τα γήπεδα του Μοναστηρακίου αλλά και του Αρδανίου, που και αυτά διαθέτουν υπόγειο πότισμα. Το ποσό του έργου φαντάζει μικρό συγκριτικά με τους δεκάδες οικισμούς που φιλοξενεί ο μακροσκελέστατος γεωγραφικά Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε πως μέσα στον ερχόμενο μήνα θα προχωρήσει και το έργο των 360.000 που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε μεγάλο αριθμό αθλητικών χώρων. Το ποσό υπενθυμίζεται πως εξασφαλίστηκε μέσω σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για ένα έργο των 360.000 ευρώ, το οποίο έχουμε κάνει τη μελέτη εδώ και 1,5 χρόνο. Έχουμε ξεπεράσει επίσης όλα τα διαδικαστικά. 360.000, το έργο θα δημοπρατηθεί τον επόμενο μήνα. Είναι τα χρήματα που έχουμε πάρει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τα οποία έχει μιλήσει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης. 360.000 ευρώ για όλα τα ποδοσφαιρικά μας γήπεδα και κάποιες μικρές παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το έργο, στο τόλ της ενόργανης γυμναστικής και στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπλος. Την ίδια ώρα και σε έργο που δεν αφορά στα ποδοσφαιρικά γήπεδα του Δήμου, αναμένουμε να προχωρήσουν παρεμβάσεις ανάδειξης και ασφαλούς αθλητικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν παραμελημένα γήπεδάκια μπάσκετ στην Αλεξανδρούπολη. Είναι και άλλα πράγματα προγραμματισμένα. Μέσα στον επόμενο μήνα θα τρέξει ακόμη ένας διαγωνισμός για ένα έργο το οποίο αφορά την ανακατασκευή γήπεδων μπάσκετ για μαζικό αθλητισμό. Μιλάμε για το γήπεδο του μπάσκετ που βρίσκεται στο κέντρο νεότητας, όπου θα τοποθετηθεί ειδικό ελαστομερές υλικό και θα δοθεί περισσότερο χρώμα μαζί με το φως που έχουμε προσθέσει και το γήπεδο του τένις ακριβώς δίπλα. Επίσης, μέσα στο Φώτης Κοσμάς θα γίνουν οι ίδιες διαδικασίες, θα μπει ελαστομερές υλικό, θα υπάρξει χρώμα και εκεί, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, θα αλλάξουν και μπασκέτες φυσικά, πάρα πολλοί κόσμος παίζει μπάσκετ εκεί, θέλει συγκεκριμένα στο Φώτης Κοσμάς, έχουν μεγαλώσει εκεί γενιές και γενιές, και ένα ακόμα γηπεδάκι δίπλα στον ΙΤΑ παιδικό, το οποίο ανήκει μέσα στη ΓΙΟΣΕ, έχουμε την χρήση του. Θα κάνουμε και εκεί μια μικρή ανακατασκευή, να δώσουμε χρώμα και φως και στις γειτονιές πέρα από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης για τον κόσμο που θέλει να παίξει μπάσκετ.